διότι ενημερώθηκα ότι θα ακυρωνόταν η ερώτησή μου αυτή, η οποία αφορά ένα μείζον σημασία ζήτημα, δηλαδή την εκχώρηση στην εταιρεία DGA του συνόλου των ψηφιακών συχνοτήτων και της επικράτειας και της περιφέρειας, αντί προκλητικά χαμηλού τιμήματος και ειδικότερα αντί 18 εκατομμυρίων ευρώ για 15 έτη και μάλιστα με εγγυητική επιστολή μόλις 100.000 ευρώ. Μην αναπτύσσετε την ερώτηση. Επιτρέψτε μου αν έχω το λόγο. Κατά κοινοβουλευτική πρακτική. Συγγνώμη, ένα λεπτό, δεν θα σου στερήσω. Ευχαριστώ. Κατά κοινοβουλευτική πρακτική έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό να πείτε την αντίρρησή σας, αλλά μην αναπτύσσετε τώρα την ερώτησή σας. Εγώ, σαν Προεδρείο, ανακοινώνω το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων και βλέπω εδώ ότι ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός που όπως με ενημέρωσαν είναι ο υφυπουργός κύριος Παπαδόπουλος, απουσιάζει στο εξωτερικό και αυτό οφείλω να κάνω. Τώρα, για ένα λεπτό, όπως σας είπα, κατά παραχώρηση και κατά κοινή κοινοβουλευτική πρακτική, έχετε το λόγο να πείτε την θέσεις. Ευχαριστώ. Καταρχάς δεν βλάπτει να ακουστεί και να ακούσει το Πανελλήνιο. Μα θα τα πείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, στην ερώτηση. Μα γιατί με διακόπτετε, κύριε Δερμετρόπουλε. Μα γιατί σας είπα, δηλαδή γιατί παραβιάζουν, κύριε, παραβιάζουν γιατί τον κανονισμό. Σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό. Και σας λέω, να κάνετε σχόλια. Μα εσείς κάνετε σχόλια γιατί σας διακόπτω. Γιατί αναπτύσσετε την ερώτηση που δεν είναι ο υπουργός. Μην με φέρετε σε δυσκολίες. Σας λέω, σας δίνω το λόγο. Ο κύριος υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ήταν εδώ μέχρι και πριν από 10 λεπτά. Έφυγε κρυπτόμενος γιατί δεν θέλει να απαντήσει γιατί η κυβέρνηση χαρίζει τις συχνότητες στην DGA, δηλαδή στη σύμπραξη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Παρακαλώ, πείτε στον κύριο Μπέζα να μην διακόπτει. Έφυγε προφασιζόμενος ότι δεν είναι αρμόδιος. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Κύριε Μπέζα, για λογαριασμό της DGA. Ναι, αλλά κυρία Κωνσταντοπούλου. Για λογαριασμό της DGA. Κυρία Κωνσταντοπούλου, με συγχωρείτε. Κάνετε κρίσεις για τον υπουργό που κακώς και ο ίδιος σας απήντησε ότι δεν είναι αρμόδιος. Ο υπουργός είναι αρμόδιος και έχω το έγγραφο 14 Οκτωβρίου του 2013. Είναι η πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου μας κάλεσε να ενημερωθούμε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριο Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, και να συζητήσουμε σχετικά με τον επικείμενο τότε διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Το καταθέτω στα πρακτικά. Ωραία. Αν μπορώ να έχω το ένα λεπτό χωρίς να με διακόπτετε, ξέρω ότι είναι του κόμματός σας ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αλλά αν έχετε ορίστε, τώρα, αφήστε μου το τώρα, ένα λεπτό να μιλήσω. Εσείς πόσο λέτε μιλάτε, ορίστε και άλλο ένα λεπτό. 16 δευτερόλεπτα γράφει το ρολόι. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι κρύπτεται ο κύριος Χρυσοχοΐδης να έρθει εδώ να απαντήσει πώς χαρίζονται οι τηλεοπτικές συχνότητες του ψηφιακού σήματος αντί πινακίου φακής στους ίδιους και τους ίδιους με τους οποίους διαπλέκεται η κυβέρνηση και διαπλέκονται τα κόμματα που συγκροτούν την κυβέρνηση διαχρονικά. Να έρθει να απαντήσει πώς είναι δυνατόν να κρύβεται τη στιγμή που και το μαύρο στην ΕΡΤ και το μαύρο στην ΕΡΤ έπεσε ακριβώς για να αποκλειστεί η ΕΡΤ από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τον φωτογραφικό που οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν καταγγείλει ως φωτογραφικό από τον Ιούνιο του 2013. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Να έρθει επίσης να απαντήσει αν ακούτε, είναι αληθές και ακούτε, θα καταθέσουν στα πρακτικά. Λοιπόν, να μην γράφετε, να μην καταγράφονται στα πρακτικά. Να μην καταγράφονται στα πρακτικά. 700 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Σας παρακαλώ. Σύμφωνα με μελέτη η οποία έχει γίνει για το Υπουργείο του και να μην κρύβεται προφασιζόμενος κολλήματα. Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Είναι το άρθρο του κυρίου Μιχαλίτση, πρώην διευθυντή των υπηρεσιών της ΕΡΤ. Να απαντήσει η κυβέρνηση. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Ένα τέρμα στη διαδικασία. Λοιπόν, να κλείσει το μικρόφωνο. Πρόεδρε. Να κλείσει το μικρόφωνο. Και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, δεν τις προσδιορίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας.
τις προσδιορίζει ο Πρωθυπουργός. Και όπως ξέρετε και όπως σας έχουμε πει και όπως μου έχουν ενημερώσει, η αρμοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί στον κύριο Παπαδόπουλο. Ο δε κύριος Χρυσοχοΐδης, καθίστε κάτω. Ο δε κύριος Χρυσοχοΐδης, καθίστε κάτω. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε. Τι μπλέξιμο έχουμε πάθει. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν. Καταλαβαίνετε ότι μιλάω. Μιλάω εγώ. Μπορείτε, σας παρακαλώ, το κόμμα σας μπορείτε να επιβάλλετε τουλάχιστον σε κάποιους βουλευτές να σέβονται ορισμένα πράγματα. Τη διαδικασία δεν απευθύνομαι σε εσάς. Δεν απευθύνομαι σε εσάς και δεν έχετε το λόγο. Ευτυχώς που το λέτε εσείς. Και πρέπει να ντρέπεστε για τη συμπεριφορά σας και για το ήθος σας. Να προσβάλλετε τη Βουλή, το παρατύπους. Δεν κατάλαβα από μικρό, μα θέλετε την αλήθεια. Όχι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Εντάξει. Έχετε γίνει γνωστή. Αλλά κρίμα για το ήθος σας που λέτε τέτοια πράγματα για το Προεδρείο. Κρίμα. Σας έδωσε και άλλη φορά δεν θα επαναληφθεί. Θα τηρείται αυστηρά ο κανονισμός. Λοιπόν, κυρίες.